Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού. Μάθηση με τη χρήση κινητών συσκευών. Αξιοποίηση στο μάθημα της τοπικής ιστορίας. Εισηγήτρια Αλεξανδρία Ελευθερία, φιλόλογος. Η χρήση των κινητών συσκευών γνωρίζει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερη αξιοποίηση στο πλαίσιο της τυπικής, ημιτυπικής αλλά και άτυπης εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια προοπτική που δεν περιορίζει τη μάθηση αυστηρά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά επιχειρεί μια αναπλασίωση σχολικού χώρου και χρόνου. Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών μπορεί να ανανεώσει τις παιδαγωγικές παραδόσεις και να διαμορφώσει μια νέου τύπου ταυτότητα μαθητή που ενσωματώνει στοιχεία της καθημερινής πρακτικής της νέας γενιάς. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία στη μάθηση? Προσφέρει την ευκαιρία να εφαρμοστούν πιο ενεργητικές στρατηγικές μάθησης και για τους εκπαιδευόμενους να μάθουν στο δικό τους πλαίσιο, το οποίο θα τους οδηγήσει σε μάθηση υψηλότερου επίπεδου. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν κινητές συσκευές στο πλαίσιο της δικής τους κοινότητας μάθησης, ενισχύοντας έτσι τόσο την εγκαθιδρυμένη μάθηση, τη μάθηση σε αυθεντικό περιβάλλον, αλλά και την εκατομίκευση στη μάθηση. Φαίνεται ότι η διδασκαλία θα κινηθεί όλο και περισσότερο έξω από την τάξη, στα περιβάλλον των εκπαιδευόμενων, τόσο πραγματικών όσο και εικονικών, ενισχύοντας τη συνεργατική και διαβίου μάθηση. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί μια διδακτική πρόταση που προτείνει την αξιοποίηση των κινητών συσκευών στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας, και λαμβάνει χώρο σε ένα μαθησιακό περιβάλλον ιδιαίτερο, όπως ένα προϊστορικό σπήλαιο. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για το σπήλαιο Φράχτη στη Νότια Αργολίδα. Η διδακτική πρόταση έχει τίτλο «Μια μέρα στο σπίτι του Homo sapiens». Μια σύντομη περιγραφή της μαθησιακής διδασκαλίας είναι η ακόλουθη. Στο πλαίσιο του μαθήματος ιστορίας Αρφαλκίου, οι μαθητές εκπονούν διαθεματική εργασία σχετικά με το προαναφερόμενο σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινό οικισμό στην κοιλάδα Αργολίδας. Στη διδακτική επίσκεψη στο εν λόγω σπήλαιο, με τη βοήθεια κινητών συσκευών, διεκπαιρεούν δραστηριότητες με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που θα αξιοποιήσουν στην τάξη ώστε να συμβάλλουν στην ανάδειξη του σπηλαίου αλλά και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Οι στόχοι παρουσιάζονται με βάση το μοντέλο του ρόμβου. Έτσι διακρίνονται σε τρία επίπεδα. Οι γνώσεις για τον κόσμο. Οι μαθητές αναμένεται να αντιληφθούν ότι στην περιοχή τους υπάρχει ένας αναξιοποίητος τουριστικός προορισμός που χρειάζεται να αναδειχθεί. Γνώσεις για την ιστορία. Οι μαθητές αναμένεται να γνωρίσουν μια σπάνια για την Ευρώπη ακολουθία ανθρώπινης κατοίκησης από την Παλαιολιθική μέχρι το τέλος της Νεολιθικής περίοδου και να διερευνήσουν τη μεθοδολογία της προϊστορικής έρευνας που προσανατολίστηκε στην περισυλλογή κατάλοιπων πρώτων υλών και υπολοιμάτων του περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ανθρώπινη παρουσία. Τέλος, ως προς τους ρευματισμούς, οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν ικανότητες πρόσβασης και χρήσης μιας ποικιλίας λογισμικού εφαρμογών κινητών συσκευών, να κατανοήσουν κριτικά το περιεχόμενο που παράγεται και αποθηκεύεται από τις κινητές συσκευές, να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού που αποκτούν με τη βοήθεια κινητών συσκευών. Ενδεικτικές δραστηριότητες ομάδων. Οι μαθητές, αφού επισκεφτούν το προϊστορικό σπήλαιο, χωρίζονται σε ομάδες και με τη χρήση κινητών ψηφιακών συσκευών, όπως smartphones, tablets, iPods, αλλά και αξιοποίηση διαδικτυακών και μη εφαρμογών, θα προβούν σε μια συλλογή στοιχείων, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν ένα χώρο της περιοχής τους που αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες προϊστορικές θέσεις του ελληνικού χώρου, αλλά και να αξιολογήσουν αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν όσα από αυτά θεωρούν σημαντικά, και να δημιουργήσουν ένα application για κινητά τηλέφωνα που θα αξιοποιηθεί από μελλοντικούς επισκέπτες του χώρου. Έτσι, η πρώτη ομάδα θα ασχοληθεί με τη στρωματογραφία του σπηλαίου, τη διατροφή και τις σχολίες των κατοίκων. Με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής θα αποτυπώσουν τα σημεία των τοιχωμάτων που διαφαίνεται διαφορετική διαστρωμάτωση του σπηλαίου.
Στη συνέχεια θα αποτυπώσουμε τα ίδια μέσα το διατηρημένο πνοιοστάσιο της δεκαετίας του 60 που έχει παραμείνει στη θέση, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα της νοητής συνέχειας μέχρι σήμερα. Όλες οι οπτικές και κειμενικές πληροφορίες θα ανέβουν σε ένα πάροχο cloud με τη βοήθεια ενός QR Code Generator. Η δεύτερη ομάδα θα αναζητήσει και θα φωτογραφίσει σημεία τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του σπηλαίου που υπάρχουν μικρά μαύρα πετραδάκια. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης, θα τακτοποιήσουν αυτό το είδος του πετρώματος και θα ανακαλύψουν ότι πρόκειται για θράσματα οψιανού. Θα ερμηνεύσουν μετά από αναζήτηση ότι το πέτρωμα αυτό πρόκειται από τη Μήλο. Βρέθηκε στην Νότια Αργολίδα και θα το αντιληφθούν αυτό μελετώντας και τα ταμπλό στο εξωτερικό χώρο του σπηλαίου. Έτσι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το φράχθη πυροδότησε τη συζήτηση για πρώιμη ναυσιπλοεία στο Αιγαίο, καθώς από ό,τι φαίνεται αυτά τα πετρώματα μεταφέρθηκαν από τη Μήλο στη Νότια Αργολίδα. Η τρίτη ομάδα θα ασχοληθεί με εργασίες για την ομαλή και ασφαλή έλευση του κοινού και την ενημέρωσή του. Σε πρώτο επίπεδο, θα μελετήσει τις εργασίες μέσα και έξω από το σπήλαιο, με στόχο την ευκολία πρόσβασης στο κοινό, θα κρίνει την αποτελεσματικότητά τους και θα αντιπροτείνει ενδεχομένως περισσότερο αποτελεσματικές ιδέες. Με τη βοήθεια του τάμπλετ ή του smartphone, θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία επεξεργασίας και επιμνηματισμού εικόνας και θα τοποθετήσουν τα σχόλιά τους. Στη συνέχεια θα αποστείλουν τις επεξεργασμένες εικόνες ως προτάσεις στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με email. Η τέταρτη ομάδα θα ασχοληθεί με συνεντεύξεις των κατοίκων της Κοιλάδας από την εποχή των ανασκαφών. Η Κοιλάδα είναι το κοντινότερο χωριό στο σπήλαιο Φράχθη. Θα επισκεφτούν το χωριό και με τη βοήθεια του iPod θα ηχογραφήσουν συνεντεύξεις των κατοίκων που βίωσαν τις ανασκαφές στο σπήλαιο της δεκαετίας του 70 αλλά και τις εργασίες του 2011 από την Εταιρεία Σπηλαιολογίας Νοτιού Ελλάδας που κατέστησαν το σπήλαιο επισκέψιμο στο κοινό. Θα ανεβάσουν τεχνητικά αρχεία αφού το επεξεργαστούν σε ένα πρόγραμμα podcast ώστε να είναι προσβάσιμα και να μπορεί να γίνει εύκολα καταβίβαση. Η πέμπτη ομάδα θα χαρτογραφήσει το μονοπάτι προς το σπήλαιο. Από το εκκλησάκι του Λαμπογιανάου στο σπήλαιο, που είναι η μοναδική διαξηράς πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσει αντίστοιχο εργαλείο για κινητές συσκευές, που επιτρέπει να σχεδιάζει κανείς πάνω σε χάρτες Google ή να προσθέτει ψηφιακές πληροφορίες, παρέχοντας πρόσθετα στοιχεία για την περιοχή. Σε επόμενη φάση, και αφού επιστρέψουν στην τάξη, οι ομάδες θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες και θα συνεχίσουν το project με σκοπό τη δημιουργία ενός application για κινητές συσκευές με θέμα το προϊστορικό σπήλαιο. Κλείνοντας, θα επισημάνω ότι στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον η χρήση των κινητών συσκευών, όπως φαίνεται και μέσα από την παρούσα πρόταση, είναι μια καινοτομία που αλλάζει ριζικά τους προδοσιακούς ρόλους εκπαιδευτικού εκπαιδευόμενου. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ζητήματα ακόμη που δημιουργούν εμπόδια στην ένταξη του mobile learning στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα. Ας μην ξεχνάμε και τα ζητήματα νομοθετικού περιεχομένου. Απ' την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να αναζητήσουν δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια διαμορφωμένα κατάλληλα, ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα στο νέο ψηφιακό οικοσύστημα των κινητών συσκευών, που φαίνεται ότι ανήκει πραγματικά στο δικό τους κόσμο. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.